Πάμε στα δύσκολα τώρα. Στα δύσκολα. Θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα, όπως και με τα κάλαντα, αλλά αντίστροφα, για να εξηγήσουμε τους λόγους που υπάρχει ένας ιδιαίτερος εκνευρισμός εδώ στην Τουρκία. Και δεν το πούμε εμείς. Το λένε εδώ οι αναλυτές και διαβάζοντας για την ανάλυση της χρονιάς του 2022, γιατί μας παίρνει το 2023 στη Χουριέτ, ο πολιτικός, ίσως ο πιο σοβαρός πολιτικός αναλυτής αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και της Χουριέτ, θα έλεγα, ο Σεντάτ Εργίν, εξηγεί και λέει ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο και αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην Τουρκία. Για να εξηγήσουμε γιατί ο Τσαβούσογλου, γιατί ο Ακάρ, γιατί ο Ερντογάν δεν είναι τόσο επιθετικά συνέχεια. Ας δούμε την ακριβώς. Δείτε τι λέει λοιπόν στην ανάλυση. Λέει, η σημασία αυτού ζητήματος στον F-16, λέει ο Σεντάτ Εργίν, πηγάζει από το γεγονός ότι επειδή αφορά άμεσα την ισορροπία δυνάμεων Τουρκίας-Ελλάδος στο Αιγαίο. Διότι εκτός από τα πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ που άρχισε να αγοράζει η Ελλάδα από τη Γαλλία, έχει ήδη ξεκινήσει το εξυγχρονισμό των αεροπλάνων F-16 πριν από την Τουρκία. Μάλιστα. Συνάγκυρα προκαλεί ανησυχία πως εάν η Τουρκία αποτύχει να ξεκινήσει ένα παρόμοιο πρόγραμμα και όταν ληφθούν υπόψη και τα νέα αεροσκάφη που θα αγοράσει η Ελλάδα, η ισορροπία των στρατιωτικών δυνάμεων στο Αιγαίο στα μέσα του 2020 θα στραφεί υπέρ της Ελλάδος. Δεν το λέμε εμείς, προσέξτε. Το λένε οι αναλυτές της εφημερίδας Χουριέτ, φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, λένε ότι το 23, το 24, το 25 θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο και τα πράγματα δεν θα πάνε καλά για την Τουρκία. Και αυτό, λες, Μανώλη, δημιουργεί αυτή την επιθετικότητα και τις απειλές στις καθημερινές από την Τουρκία. Το γεγονός, δηλαδή, ότι είναι μια πραγματικότητα, μια παραδοχή δημόσια ότι οι ισορροπίες αλλάζουν. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, διότι είναι πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, είναι τώρα η Τουρκία θέτει ζήτημα τόσο έντονα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, τόσο έντονα θέτει θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Θα μου πει κάποιος το 95, ναι, αλλά τώρα λένε όχι στην επέκταση των χωρικών υδάτων σε κανένα νησί, σε κανένα σημείο, ούτε δηλαδή ένα δεν μίλι. Λένε μόνο στο Αιγαίο, ούτε ένα μίλι, ακριβώς. Αυτό, Μανώλη, πιστεύεις ιδιαίτερη ότι αφορά και τα νότια της Κρήτης, γι' αυτό το είπανε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον από τις δηλώσεις της, αυτό βλέπουμε, δεν ξέρω αν στην πράξη θα ισχύει αυτό, ότι και στην Κρήτη. Και το λέμε αυτό, Δημήτρη, για ποιο λόγο, διότι θα το δείξουμε αυτό, έχει σημασία, γιατί έχει ιστορική σημασία σε αξία αυτή η δήλωση του Μπουρουσία Καρ, και το λέμε αυτό για να καταγραφεί, όπως ο Ταϊφούν, η εκτόξευση του Ταϊφούν, όπως το «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», που είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος, έχουν σημασία αυτά για να ξέρουμε πού βαδίζουμε το 23. Σωστά.